ΑΕΚ μπαίνει στη μάχη της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης αντιμετωπίζοντας την κυπελούχο Σλοβακίας Χέμλον. Δείτε τον αγώνα ΑΕΚ Χέμλον σε ζωντανή μετάδοση από το στάδιο Νίκος Γκούμας την 5η στις 9 και 4 το βράδυ μόνο από το Μέγκα. Φίλες και φίλοι του Super Sport από το στάδιο Νίκος Γκούμας, καλησπέρα σας. Το κακό ξεκίνημα σε αυτό το 18ο επαγγελματικό πρωτάθλημα θα λέγε κανείς πως είναι το μοναδικό κοινό που συνδέει τους αντιπάλους απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη μία πλευρά η ΑΕΚ που πήγε και έφερε ισοπαλία 1-1 στην Καβάλα. Η ΑΕΚ που δεν ικανοποίησε το κοινό της ούτε μεσοβδόμαδα στον αγώνα του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης με τη σλοβακική Χέμλον Ούμενε. Διόλου παράξενο συνεπώς, την νεοφώτη στη Καστοριάνα τη βλέπει σήμερα σαν ξερολούκουμο και μάλιστα στο γήπεδο, όπου στο περασμένο πρωτάθλημα η Ένωση είχε 16 νίκες και μόλις μία ισοπαλία. 5 από την τρίτη στην δεύτερη και το 96 από την δεύτερη στην πρώτη εθνική. Και που επιστρέφουν μετά από 13 χρόνια στην έδρα στην οποία μετράνε 9 ήττες σε 9 μάτς, συνεχόμενα από το 74 ως το 83. Παρατάσσει λοιπόν του Ατματσίδη, Μπορμπόκη, Κασάπη, Μανολά, Κοστένογλου, Κοπιτσί, Κετσμπάια, Σαβεύσκη, Μπατίστα, Κωστή και Νικολαίδη. Είναι τραυματίας ο Μαλαδένης, είναι τιμωρημένος ο Βλάχος, τραυματίας είναι και ο Βάιος Καραγιάννης. Ο Δε Ντόμπος έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Ρουμανίας με την οποία μεθαύριο μετέχει σε φιλικό με τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στον πάγκο είναι ο Παυλόπουλος, ο Μαχαιρίδης, ο Μαρσέλο, ο Βασίλης Καραγιάννης και ο Βασίλης Δημητριάδης. Η Καστοριά που έφτασε στην Αθήνα δίχως τους τραυματίες Γατόπουλο, Ταλικριάδη, Φίγκα και τον τιμωρημένο Μητκίδη, αντιπαρατάσσει τους Μπαρτζόκα, Τσαγκόπουλο, Σονίδη, Βόλτσι, Τέρζιτς, Σαβίδη, Μαρσέλο, Γκαμπριέλ, Φιδάνη, Χατζίδη και Τύρνα. Στον πάγκο είναι ο Παϊτέρης, ο Αφεντουλίδης, ο Νόλης. Την πρώτη αγωνιστική στο παιχνίδι Καστοριάς Ολυμπιακού, σήμερα αναπληρωματικός είναι ο Λάκωνας Σπύρος Παπαδάκος. Επόπτες επίσης από τη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Μήτας και ο Στέλιος Χατζηγεωργιάδης. Μαζί μας σήμερα στον αγωνιστικό χώρο κοντά στους πάγκους της ΑΕΚ και της Καστοριάς οι συνάδελφοι ο Μανώλης Καραμολέγκος και ο Κώστας Αλεξόπουλος. Και Καστοριάς, έλεγα νωρίτερα ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει και τα 9 εντός έδρας παιχνίδια και στα 18 έχει μόλις μία ήττα. Τον Ιανουάριο του 82-2-1. Μπορμπόκης που πήρε από τον Κοπιτσί, ο Μανολάς πρόλαβε τον Τύρνα. Σαβεύσκι για τον Κωστένογλου και τώρα ο αρχηγός της Ένωσης, ο Μιχάλης Κασάπης. Μετά το σούτ του Τιμούρ Κετσμπάγια στην αγκαλιά του Μπαρτζόκα. Από το κλέψιμο του Κωστή, που κέρδισε στη συνέχεια και την κόντρα από τον Τέρζιτς. Ο Μπαρτζόκας βγήκε να καλύψει και ο Νικολαίδης γύρισε την μπάλα out. Του Γιώργου Τσαγκόπουλου, παλιά φρουρά. Αυτή είναι η μνηστή του Χάρη Κοβιτσί. Νολάς. Ένα σουτ που είχε μία στις χίλιες να πιάσει που λένε, βρήκε στο σώμα του Μαρσέλο. Ο Μπατίστα τώρα που έμεινε όρθιος παρά το τάκλινγκ του Φιδάνιο και Τσμπάγια. Το σουτ και ο Μπαρτζόκας που χάνει την μπάλα. Η προσπάθεια του Κωστή την κερδίζει αυτός. Αλλά αναγκάστηκε όπως βλέπετε να τραβηθεί πολύ πλάγια. Και στη συνέχεια ο Σαβίδης που ελέγχει. Ο Μπατίστα θέλησε να βάλει την προβολή, δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ όμως επιμένει. Από τις κόντρες ευνοείται ο Κωστής, είναι ευκαιρία απέναντι στον Μπαρτζόκα. Κλείστηκε, γυρίζει ο Κωστής, η μπάλα στα δίχτυα στο 24. Ο Χρήστος Κωστής που είχε βάλει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα, στην Καβάλα βάζει και το δεύτερο. Και η ΑΕΚ μετά από 24 λεπτά βρίσκει την λύση απέναντι στην, όπως λέγαμε νωρίτερα, με πολλά πρόσωπα, με πολύ κόσμο, οργανωμένη άμυνα της Καστοριάς. Εδώ ο Κωστής. Και ξανά. Δεν τελείωσε τη φάση με την μία, αλλά είχε την ψυχραιμία να κόψει την μπάλα μπροστά στον Χατζίδη και όταν έκανε το σουτ, παρά την προσπάθεια του Μπαρτζόκα που έβαλε το σώμα και βρήκε λίγο την μπάλα, δεν κατάφερε ο πορτιέρο της μακεδονικής ομάδας να αλλοιώσει την πορεία της μπάλας προς την εστία του. Έτσι λοιπόν, με αυτό το γκολ, ξαναβλέπετε για ακόμη μια φορά από τον Χρήστο Κωστή στο 24,
Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. Παναλαμβάνω ο Κωστής. Μπαίνει στο κλαμπ των ποδοσφαιριστών που οδηγούν την κούρσα των σκόρερ σε αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτά τα αρχικά του στάδια με δύο γκολ. Είναι αρκετή ακόμη αυτή. Με τρίτη. Για τον Κωστή. Σκόρερ, κάνει καλά το κοντρόλ αυτός, ακόμη καλύτερα σου, την μπάλα στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού και out στο 28. Εδώ ο Χρήστος Κωστής που κερδίζει το ζεστό χειροκρότημα από την κερκίδα. Πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ με το δεξί και αμέσως το σούτ με το αριστερό. Την μπάλα στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού και out. 4 λεπτά μετά το γκολ του ο Κωστής έκανε ακόμη κάτι άξιο έτσι, χειροκροτημάτων από το κοινό. Αφήνει ο Πατίστης. Ξανά ο Μπορμπόκης παίρνει την μπάλα με το αριστερό, πέφτει κάτω. Μπορεί και να υπήρξε επαφή με τον Αντώνη Χιδάνη. Ο Μπορμπόκης πάντως έπεσε χωρίς να κερδίσει αυτό που θα ήθελε. Ο ίδιος και η κερκίδα. Το πέναλτι δηλαδή. Ο Βασάρας έδειξε να συνεχιστεί το μάτς σε αυτή την φάση στο 34. Βλέπετε τις διαμαρτυρίες από την κερκίδα ξανά. Ο Μπορμπόκης παίρνει την μπάλα με το αριστερό. Από εδώ νομίζω, ναι, θα το δούμε καλύτερα. Ο Φιδάνης πραγματικά με το δεξί πόδι βρίσκει το αριστερό του Μπορμπόκη μακριά από την μπάλα. Ακόμη και με φάουλ τους παίκτες της, ώστε να μην δημιουργήσουν προποθέσεις για γκολ. Μανολάς η κεφαλιά και πάνω στη γραμμή. Κατά σειράν ο Μπορμπόκης, ο Σαβεύσκι, ο Μανολάς και ο Κετσμπάγια. Κοντά στην μπάλα. Ο Σαβεύσκι τελικά η μπάλα περνάει, δοκάρι και out. Δεύτερο συνεπώς δοκάρι και πολύ πιο δοκάρι από το πρώτο του Κωστή. Για την ΑΕΚ αυτή τη φορά από το απευθείας φάουλ με το αριστερό του Τόνι Σαβεύσκι. Η μπάλα περνάει από το τείχος και σταματάει εκεί που είδατε. Σαβεύσκι που τώρα εις αναγνώριση του ωραίου φάουλ που έκανε. Φίλες και φίλοι του Super Sport πίσω ξανά στη Νέα Φιλαδέλφια όπου σε πολύ λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του μάτσα ΑΕΚ Καστοριάς. Μακάρι οι εικόνες που μας έδωσε το πρώτο ημίχρονο να ήταν τόσο ωραίες όσο οι εικόνες που είδαμε νωρίτερα από τον σκηνοθέτη και τους εικονολίτες. Προσπάθεια για κεφαλιά από τον Κωστή. Δεν έγινε. Υπέρ της ΑΕΚ που προκαλεί τα ειρωνικά γέλια του Σβέζνταν Τέρζιτς και εδώ ο Παύλος Κοντογιαννίδης. Μπατίστα. Ωραία στον Κωστή. Αυτός κάνει την προσποίηση. Το σούτ με το αριστερό. Καλό σούτ. Ο Μπαρτζόκας χάνει την μπάλα. Αλλά κατάφερε να της αποτρέψει την βέβαιη τροχιά προς τα δίχτυα. Το κέρδος για την ΑΕΚ από αυτή την καλή προσπάθεια και αυτή την καλή προσπάθεια του Χρήστου Κωστή είναι κόρνερ. Το 10ο. 14. Ο Μαρσέλο Βεριδιάνο. Κετσμπάγια. Τον Σαβεύσκι μετά την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Τον γυριστό από τον Νικολαίδη. Καλό σουτ, καλή έμπνευση και καλή εκτέλεση από τον φορ της ΑΕΚ και της εθνικής ομάδος, τον Ντέμι Νικολαίδη, που όπως είδατε συμπλήρωσε τρεις προσπάθειες να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπαρτζόκα. Η μπάλα όπως και στις δύο προηγούμενες, στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάστε. Ο Σαβεύσκι, όπως βλέπετε, αναλαμβάνει για τον Κετσβάγια, να περάσει μπάλα. Τελικά δεν έκανε καν σου το Γεωργιανός, ο Μανολάς είναι που σηκώνει. Αλλά ήδη έβγαλε και τη σέντρα. Ο Μπατίστα κάνει το κοντρόλ, πιεζόμενος από τον Φιδάνη. Ο Μπαρτζόκας πάνω στην μπάλα. Ο Μαρσέλο βρέθηκε στο έδαφος. Έχω την εντύπωση ότι εκβίασε την κατάσταση. Αλλά θα μας διαφωτίσει ακόμη καλύτερα η κάμερα που είναι. Αυτός ξανά για τον Χατζίδη. Το σούτ του Μινά με το αριστερό. Καλό σούτ. Η μπάλα στη συμβολή των δοκαριών του Ατματσίδη και out. Η Καστοριά ακουμπάει την ισοφάρηση αλλά δεν τα καταφέρνει. Αυτό η αριστερή βολίδα από τον Μινά Χατζίδη. Στο 75 η μεγάλη ευκαιρία της Καστοριάς να κάνει το μπαμ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να κάνει το 1-1 δηλαδή. Περνάει ωστόσο ανεκμετάλλευτη. Εδώ η βολίδα του Χατζίδη. Η μπάλα ακριβώς στην συμβολή του οριζόντιου με το κάθετο δοκάρι του Ατματσίδη και ξανά η μεγάλη ευκαιρία της Καστοριάς. Εδώ τώρα είναι πάνω στο τείχος, δεύτερο σουτ και η επέμβαση από τον κοντρόλ το σουτ με το δεξί στον Μπαρτζόκα η μπάλα. Κασάπης, σώμα. Ναι, το σουτ από τον Κετσβάγια, καμία τύχη, out, Μαρσέλο. Και ο Μπαρτζόκας που χάνει την μπάλα αλλά με δεύτερη προσπάθεια μπροστά στον Νικολαίδη την μαζεύει. Ο Βόλτσης, μια φιλοφρόνηση. Σονίδης.
Μανολάς αφήνει τον Κωστένογλου και τώρα ο Βασάρας δίνει τέλος στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η εικόνα της δεύτερης αγωνιστικής. Και από αυτό το μάτσο, όπως και από τα προηγούμενα, δεν είδαμε πολλά. Γιατί θα σας πω περίπου το τι σκέφτομαι εγώ και πώς βλέπω το χώρο γύρω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όπου λέτε εσείς θα με βάζουμε πίσω και καράζ για να μην έχουν καμία παρεξήγηση ή όχι? Όχι, όχι, όχι. Απλώς θέλω να πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν οι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας 10. Να υπάρχουν δηλαδή 10 πολύ μεγάλες ομάδες οι οποίοι να παίζουν ανά δύο παιχνίδια. Έτσι θα έχουμε όλα σχεδόν τα παιχνίδια, θα είναι κάποιο ντέρμπι. Δηλαδή, τρεις ομάδες. Να μην έχουμε πρωτάθλημα πολλών ταχυτήτων, έτσι. Ναι, θα είναι κάποιες ομάδες ή 10. Θα υπάρχει αλφαέθνη. Με κριτήρια τι, οικονομικά ή τελικά φιλάθλων. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο το.